τελικά την ευθύνη για το ποιος θα κάνει μάθημα ή ποιος δεν θα κάνει μάθημα μέσα σε ένα σχολείο. Και βεβαίως το έχει το Υπουργείο. Πάμε όμως και στην ουσία του θέματος. Γιατί η ουσία του θέματος δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο το οποίο εσείς λέτε. Εδώ μιλάμε ότι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή με μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία, άποψη, στάση ζωής μπαίνουν μέσα και προπυλακίζουν γονείς, προπυλακίζουν μπροστά στα παιδιά, προπυλακίζουν καθηγητές, δασκάλους. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Λέγοντας ότι δεν έχει δικαίωμα ένα προσφυγόπουλο να πάει στο σχολείο. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και όπως ξέρετε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε χθες, αλλά και ότι λέμε ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι μόνο επειδή το επιτάσσουν τις ουσίες κάποιες διεθνείς συνθήκες και οτιδήποτε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση στο Υπουργείο Παιδείας να αφήσει παιδιά, είτε είναι προσφύγων, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, στη χώρα μας που να μην έχουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Τώρα, το ότι ένας υπόδικος μαζί με μια ομάδα χρυσαυγητών έκανε ό,τι έκανε, αυτό θα αντιμετωπιστεί, όπως ξέρετε, και μέσω της αστυνομίας. Ήδη χθες υπήρχε αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και θα το δούμε και με άλλους τρόπους σαν του δύο παιδεία. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν, και αυτό να γίνει κατανοητό, να επεμβάσει στο σχολικό σύστημα, να μην αφήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, να μην υπάρχει δηλαδή δυνατότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει έτσι όπως πρέπει, χωρίς εμπόδια και χωρίς προβλήματα. Κύριε Πατή, τώρα, για να μην υπάρξει παρεξήγηση σε αυτό που είπατε, ο στόχος δεν είναι ένα κλειστό σχολείο. Ο στόχος είναι ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία και τους προβληματισμούς της. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει με συμπεριφορές ή με απόψεις οι οποίες είναι και αντίθετες στο πνεύμα του σχολείου αυτού καθεαυτού. Της μόρφωσης, του ανοίγματος του μυαλού, της προσπάθειας να φτιάξουμε νέους ανθρώπους και κυρίως απέναντι σε αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους που πρώτο μέλημά τους μέσα στα βάσανά τους είναι να πάνε τα παιδιά τους να κρατηθούν στο σχολείο να μάθουν 5 γράμματα. Μέσα στο βάσανό τους οι πρόσφυγες, πρώτο μέλημά τους είχαν τα παιδιά τους να φροντίσουν. Συμφωνούμε απόλυτα και εδώ θα το πάω και λίγο παρακάτω από εκεί που είπατε, ότι όταν είναι ένα σχολείο ανοιχτό, να ξέρετε ότι ελαττώνεται η παραβατικότητα και ότι δεν έχουμε, δηλαδή τι θέλει ο κύριος Λαγός ή η Χρυσή Αυγή. Θέλει όλα αυτά τα παιδιά αντί να είναι μέσα σε ένα σχολείο και να μορφώνονται με κάποιο τρόπο όποιον η πολιτεία θέλει να δώσει, έχει την ευθύνη να είναι στους δρόμους και να κάνουν παρεμβατικές δράσεις, διότι αυτό θέλουμε. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Είναι επί της ουσίας ένας ιδεολογικός πόλεμος, αν θέλουμε να το καταλάβουμε, μεταξύ ακραίων φασιστικών στοιχείων από τη μια πλευρά και μιας κοινωνίας η οποία οφείλει να προσφέρει την εκπαίδευση, οφείλει να προσφέρει την παιδεία και επί της ουσίας οφείλει να διαμορφώνει ανθρώπους, είτε αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν 6 μήνες ή ένα χρόνο στη χώρα μας, είτε θα μείνουν ακόμα περισσότερο. Και έχετε απόλυτο δίκιο που επισημαίνετε ότι δεν είναι μόνο οι διεθνείς συνθήκες που υπαγορεύουν τη μόρφωση αυτών των προσφύγων. Είναι αξιακό υλικό των Ελλήνων να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι είναι θέμα ηθικό και αξιακό για τους Έλληνες. Ακριβώς, και επίσης είναι, εγώ θα έλεγα, μια ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας η οποία αυτή τη στιγμή έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Το ελληνικό παράδοξο να αγκαλιάσει μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, τους πρόσφυγες, να προσφέρει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων όπως ξέρετε σε πολλές περιοχές της χώρας, να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών, των προσφύγων, το οποίο είναι, έχει χαρακτηριστεί διεθνώς από διεθνείς οργανισμούς και από τις χώρες όλες ως κάτι μοναδικό, το οποίο και συγχαίρουν τη χώρα μας για αυτό το θέμα διεθνώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω περιθωριακές ομάδες, φασιστικές ομάδες, θα το πούμε ανοιχτά. Γιατί να μιλήσουμε με ανοιχτές χαρτιά και να είναι καθαρές κουβέντες, κύριε Πατή. Φασιστικές ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κλίμα και να πουλήσουν
στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Και ας λέτε ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Η ελληνική... Κύριε Παντή. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη γνώμη. Η ελληνική κοινωνία, εγώ πιστεύω, όπως το έκανε και σε άλλες περιοχές πριν από 2-3 μήνες, και όπως βλέπετε τώρα παντού όπου φυτούν τα παιδιά των προσφύγων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει και αυτό ακόμα πιο με μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεν θα αφήσουμε φασιστικές αντιλήψεις να διαμορφώσουν καταστάσεις στα σχολεία μας, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.